Είναι η κυρία Ευδοκία Τσαγκλή, η οποία ήταν στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Μάλιστα, η κυρία Τσαγκλή ήταν από τους ανθρώπους που βοήθησαν συνεπιβάτες τους να απεγκλωβιστούν μέσα σε εκείνες τις στιγμές του πανικού. Κυρία Τσαγκλή, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και έχω και τον κύριο Γερογλή από την άλλη γραμμή. Θέλω, κυρία Τσαγκλή, να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο. Ένα χρόνο μετά, εξακολουθείτε να παλεύετε με τα τραύματά σας φυσικά. Εσείς χτυπήσατε σπονδυλική στήλη? Μάλιστα και τη μύτη μου έσπασα, αλλά να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο συγκεντρώνομαι. Ναι, εντάξει, για να έχουμε μια εικόνα. Ναι. Η απορία μου είναι η εξής. Ναι. Ένα χρόνο μετά έχετε κληθεί να καταθέσετε? Όχι ακόμα. Πώς το είπατε? Συγγνώμη, πώς το είπατε? Όχι. Δεν έχω κληθεί να καταθέσω. Ούτε στην εξεταστική φυσικά με κάλεσαν, αν και εκεί έτσι δήλωσα την επιθυμία να το κάνω. Μάλιστα. Αλλά τα πολύ μεγάλα τραύματα με τα οποία παλεύουμε είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας και εθνικούς κανόνες. Μισό λεπτό, κυρία Τσαγκλή, μισό λεπτό. Yeah. Για σας καλά κάνετε. Θα τα πείτε ό,τι νομίζετε θα πείτε. Yeah. Όμως θέλω να μου διευκρίνεις κάτι. Στο ποινικό κομμάτι, στο δικαστικό κομμάτι, δεν έχετε κληθεί να καταθέσετε? Όχι. Ούτε το τι συνέβη την ώρα της σύγκρουσης κατά εσάς, ούτε το πώς σωθήκατε, ούτε αν βοηθήσατε, ούτε τι έγινε μετά. Δεν έχετε κληθεί? Όχι, δεν έχω κληθεί. Ξέρω ότι στις 28 Φλεβάρι κλήθηκε ένα παιδί από το βαγόνι μου. Αλλά ακόμα γνωρίζω και άλλους επιβιζόντες, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί ούτε αυτοί. Κάποιοι λίγοι έχουν κληθεί. Κύριε Γερογλή, το ακούτε αυτό? Δηλαδή βασικοί μάρτυρες, δηλαδή απορώ και με τη δικογραφία, γιατί εγώ βάζω και το θέμα αυτό. Με συγχωρείτε, βασικοί μάρτυρες ένα χρόνο μετά δεν έχουν κληθεί. Ελάτε, κυρία Τσαγκλή, τώρα να πείτε αυτό που θέλετε. Ήθελα να μου το διευκρινίσετε μόνο αν έχετε κληθεί. Ναι, κοιτάξτε, για μένα ένα τεράστιο τραύμα, ήθελα να πω, είναι αυτό ότι ένα χρόνο μετά, αυτό τώρα εντάξει, ζητήσαμε τη δικαστική διαδικασία, την προανάκριση, αλλά είναι τραγικό και πραγματικά είναι συνυπεύθυνοι στο Υπουργείο Μεταφορών, ακόμα και σήμερα, που λειτουργεί ο σιδηρόδρομος αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κάνει τις δηλώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός στις 28 του μηνός, και μία Μαρτίου να σταματάει τρένο επειδή δεν λειτουργεί η επένδυση, τα φρένα, να βγαίνουν καπνοί και να σταματάει η κυκλοφορία. Δηλαδή καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση, πόσο ρισκάρουν οι επιβάτες ακόμα και σήμερα. Και αυτό είναι ψυχολογικά τραυματικό για όλους εμάς. Δηλαδή, πέραν του ότι είμαστε επαναφέρει μνήμες, έχουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία και φυσικά είναι συμπολίτες μας. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει για όλους τους Έλληνες φυσικά. Να μην επιτρέπουμε μια τέτοια κατάσταση να διονύζεται. Μάλιστα, έχετε δίκιο, απόλυτο. Αυτό είναι η καλή εκδοχή που δώσατε. Εδώ είδαμε εικόνες να σφυρίζει ο ένας τον άλλον. Παίρνα, να λέει ο φορτηγατζής, μην περνάς, θα περάσουν τα αυτοκίνητα. Αυτά ένα χρόνο να μετά. Να μην κατεβαίνουν οι μπάρες. Μάλιστα. Κυρία Τσαγκλή, πείτε μου κάτι. Εσείς είστε στο δεύτερο βαγόνι. Με τη σύγκρουση τραυματίζεστε μεν, αλλά έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε. Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, αν μπορείτε να εισφέρετε, στο μέτρο που μπορείτε να εισφέρετε. Μετά τη σύγκρουση υπήρξε έκρηξη και πυρκαγιά. Μυρίσατε τίποτα περίεργο, θα μου πείτε τώρα με σπασμένη τη μύτη, ή ακούσατε συνεπιβάτες σας να μυρίζουν κάτι περίεργο? Κοιτάξτε, ναι, η φωτιά μενόταν. Δηλαδή δεν ήταν μια, πώς να το πω έτσι, φωτιά που έκαιγε όπως βλέπεις να καίει ένα ξύλο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ένταση της. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο. Ήταν πολύ μαύρη, είχε πολύ καπνό. Και ακόμα και με σπασμένη μύτη, ας πούμε, ήταν, όντως ήταν κάτι περίεργο. Αυτή η μαρτυρία υπάρχει από πάρα πολλούς επιζώντες. Έχουν βγει και κάποια βίντεο καινούρια, υπάρχουν και στοιχογραφία στα οποία φαίνεται ότι αυτή η φωτιά μετακινείται προς το πλάι και η έντασή της μετά και φυσικά η ώρα που κράτησε, έτσι, γιατί μέχρι να καταφτάσουν οι αρχές και καθώς δεν είχαμε εθνικούς κανόνες ασφαλείας, δεν υπήρχε και ένα συγκεκριμένο πλάνο σε σχέση με τον απεγκλωβισμό σε τρένα, γιατί αυτό συμπεριλαμβάνεται στους εθνικούς κανόνες και μάλιστα στην αλληλογραφία που έστειλε και ο κύριος Καραμαλής στην εξεταστική πρόσφατα
Ο ΕΡΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, κάνει αυτή την επισήμανση ότι δεν υπάρχει πουθενά τίποτα γραμμένο για το τι γίνεται σε μια έκτακτη κατάσταση. Για το ποιες αρχές είναι υπεύθυνες και αν υπήρχε ένα τέτοιο πλάνο, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι βρήκαν το χειρότερο θάνατο, γιατί είχε επιβεβαιωθεί πλέον και ιατροδικαστικά ότι οι άνθρωποι επέζησαν τη σύγκρουση, αλλά κάηκαν από τη φωτιά, αυτό δεν θα είχε συμβεί. Πείτε μου όμως, σωστά τα επισημαίνετε αυτά, θέλω να μου πείτε εσείς όμως ως αυτόπτης μάρτυρας τι αντίληψη. Καταρχάς μου λέτε ότι είχατε μια παράξενη μυρωδιά παρά τη σπασμένη μύτη. Ακούσατε από άλλους συνεπιβάτες σας στο δεύτερο βαγόνι, το τονίζω που ήσασταν. Ναι, ναι. Το ακούσατε ναι. Και από άλλους να σας λένε ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω και τα λοιπά. Ναι. Ήταν πολύ, πώς να το πω... Σαν να έκαιγε τα πνευμόνια σας. Ήταν μια βαριά, έτσι, θα σας πω, εμένα μου βάλανε και οξυγόνο με το που μπήκα στο ασθενοφόρο. Μου βάλανε οξυγόνο και λέω τώρα αυτό γιατί. Και μου λένε μπορεί να έχει μπει καπνός, μπορεί να έχει... Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μια τυπική διαδικασία, αν το κάνανε μετά από αυτό το συγκεκριμένο, έτσι. Μάλιστα. Αν του δώθηκε κάποια πληροφορία. Τα σωστικά συνεργεία είπατε, δεν υπήρχε το πρωτόκολλο, ήρθαν όποιοι ήρθαν εκεί. Βοηθήσατε κι εσείς για να βγουν επιβάτες από το τρένο τις πρώτες στιγμές? Κοιτάξτε, ναι, εγώ βοήθησα τους ανθρώπους που ήταν στο κουπέ μου, γιατί αυτούς γνώριζα, όλοι από το κουπέ βγήκαμε πάνω. Εμείς προσγειωθήκαμε πάνω στο κηλικείο, το δεύτερο επιβατικό προσγειώθηκε πάνω στο κηλικείο, και είχε ένα αρκετά μεγάλο ύψος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σκεφτείτε τρένα το ένα πάνω στο άλλο και τα παράθυρά μας ήταν προς τον ουρανό. Οπότε εγώ κατευθείαν φρόντισα να βρω έξοδο, γιατί έπρεπε να φύγουμε από εκεί άμεσα, και μετά σήκωσα κάποιους ανθρώπους να ανέβουν και αυτοί από το παράθυρο. Ακούγατε ανθρώπους ζωντανούς εκεί που υπήρχε η πυρκαγιά ή όχι? Να ζητούν βοήθεια. Το είχα μπλοκάρει. Καλά, λογικό. Είχα μπλοκάρει. Λογικό. Ναι, γιατί ήταν, δεν ξέρω, ήταν σαν να είχε γίνει... να το θέσω έτσι λίγο μεταφορικά, μια πυρηνική έκρηξη στα αυτιά μου. Δηλαδή, στην αρχή δεν θυμόμουν πολλά πράγματα και δεν θυμόμουν ήχους. Αλλά κατά τη συνέχεια και συνδέοντας έτσι και άλλες μαρτυρίες, ναι, υπήρχαν όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι που μου ήρθε κάποιους μήνες μετά. Ναι. Κυρία Τσαγκλή, μου λέει πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Εσείς είχατε ένα εισιτήριο στα χέρια σας, το οποίο σας έλεγε ότι αυτό το τρένο έχει τις τυπικές προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν ασφαλείες και δεν υπήρχαν. Αυτές που υπήρχαν και διαφημιστικά. Ένα χρόνο μετά, τι σκέφτεστε γι' αυτό, γι' αυτό ακριβώς? Κοιτάξτε, εγώ τον διαφήμιζα πάρα πολύ το σιδηρόδρομο. Δηλαδή, επειδή ταξίδευα συχνά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Αθήνας, ήταν και οι διαφημίσεις, είχαν έρθει οι Ιταλοί, είχαν κάνει επενδύσεις, είχα μία εικόνα για τα τρένα ότι είναι ό,τι πιο ασφαλές σε θέμα μεταφοράς. Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι αυτή η τηλεδιοίκηση που έδειχναν ήταν η τηλεδιοίκηση Ιταλίας. Δεν μπορούσα να φανταστώ όλα αυτά τα φαγωμένα από ποντίκια καλώδια που δείξανε μετέπειτα στα ρεπορτάζ. Δεν μπορούσα να φανταστώ το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν και τη συνεννόηση που γινόταν μεταξύ των σταθμαρχών. Και φυσικά ότι δεν υπάρχουν το 2023 αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας. Έστω η σηματοδότηση, τα φανάρια, έστω το ETCS, η αυτόματη πέδηση, η τηλεδιοίκηση, ούτε ενδοεπικοινωνία, το λεγόμενο GSMR. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου σε καμία περίπτωση και δεν ήταν και στις πρώτες μου σκέψεις, δηλαδή ούτε στο νοσοκομείο ούτε ένα διάστημα μετά, ότι όλα αυτά τα συστήματα θα έλειπαν, όπως και οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας. Και ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι μετά από ένα τέτοιο συμβάν όλα αυτά δεν έχουν διορθωθεί. Και είναι και μεγάλο μου μέλημα το να προσπαθήσουν να διορθωθούν. Ξέρετε,
Εκτός από το τι λέει, γιατί μιλήσατε πριν για τον νόμο, έτσι, θα σας πω ότι το προεδρικό διάταγμα σε σχέση με την αποστολή του Υπουργού Μεταφορών, γι' αυτό λέω ότι είναι εξίσου συνένωση όσοι είναι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Μεταφορών, ορίζει πως ο Υπουργός λοιπόν πρέπει να, Μεταφορών πρέπει να θεσπίσει εθνικούς κανόνες αλλά και μία ειδική επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών και αεροπορικών ατυχημάτων, το ατυχημάτων το λέω τεχνικά, έτσι το ορίζω νόμος, και δει μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Ακόμα και μετά το άδεντρο δηλαδή, αυτή η επιτροπή έπρεπε να είχε θεσπιστεί. Προφανώς ούτε εμείς θυμήσαμε. Το καλοκαίρι που μας πέρασε έγινε στην ουσία, διορίστηκε το διοικητικό, αλλά όχι η χημική πολιτική, η μηχανική πολιτική, δηλαδή εκτός αν είχε αλλάξει κάτι πρόσφατα, δεν έχω κάποια γνώση τι λειτουργήσε. Υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Και όλα αυτά είναι εγκληματικά. Γιατί ξέρουμε και ότι έγινε ένα πρώτο πόρισμα με εντολή του κυρίου Γεραπετρίτη, οι οποίοι στην εξεταστική είπαν αυτολεξί. Αποφασίσαμε να μην ασχοληθούμε με την έκρηξη. Ο κύριος Πυργίδης και ο κύριος Προφυλίδης ανέφεραν ότι αποφασίσαμε να μην ασχοληθούμε με αυτό. Είναι δυνατόν? Δηλαδή μια φωτιά που έκαψε τόσους επιβάτες, που βρήκανε τον χειρότερο θάνατο και αποφάσισαν να μην ασχοληθούν με αυτό. Και μας έβγαλαν, γιατί τώρα με συγχωρείτε έτσι που μονολογώ, αλλά είδα και τις δηλώσεις του κύριου Άδωνη και του κύριου Μητσοτάκη, που στο τέλος μας λένε και συνωμοσιολόγους. Και έχουμε ας πούμε ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι λένε ότι με τίποτα δεν μπορούν αυτά τα ψυχτικά έλεα των υψηλότερων προδιαγραφών να προκαλέσουν τέτοια ανάπτυξη, πόσο μάλλον τέτοια μπάλα πυρός. Είναι τραγικό και να βγαίνουν να λένε ότι αυτά είναι περίεργες θεωρίες και θεωρίες συνωμοσίας. Βέβαια, εντάξει, είναι χαρακτηριστικό μιας ελεγχόμενης κοινωνίας να δαιμονοποιεί το σκεπτικισμό, όπως και τη διαφορετική άποψη. Καλά, κυρία Τσαγγλία, αφήστε εδώ, έχει προχωρήσει το αφήγημα από το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας λέει ότι αν είναι έκρηξη και φωτιά, δεν φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο λαθρέμπορος. Τώρα έγινε αν στην εμπορική. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και να επιμείνω. Υπήρξε κάποια αναφορά, αν το θυμάστε, γιατί είχατε σοκ, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπήρξε όμως κάποια αναφορά, είτε από εσάς είτε από άλλους συνεπιβάτες, προσέξτε τι σας ρωτώ, για κάψιμο στο λαιμό ή τσούξιμο στα μάτια? Ναι. Α, υπήρξε. Για κάψιμο στο λαιμό ή τσούξιμο στα μάτια. Ναι. Γιατί ο μαύρος καπνός μπορεί... Και τα μάτια μου με έτσιζαν... Σας έτσουζαν και εσάς τα μάτια σας. Μάλιστα. Yeah. Γιατί ο μαύρος καπνός, εντάξει, μπορεί να είναι τα πλαστικά του τρένου, αλλά κάψιμο στο λαιμό ή τσούξιμο στα μάτια είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό σας ρωτώ και επιμένω. Ναι. Μάλιστα, είχαμε και χημικά εγκάβματα. Δηλαδή, υπήρξαν και χημικά εγκάβματα και μάλιστα και πυροσβεστών. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Υπήρξαν χημικά εγκάβματα και σε επιβάτες? Ναι, από όσο γνωρίζω, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Τσαγγλή, θέλω να κλείσω μαζί σας, θα τα ξαναπούμε, ρωτώντας σας. Διάβασα μία δήλωσή σας ότι αισθάνομαι ότι στο τέλος θα μας πούνε ότι υπεύθυνοι είστε εσείς που μπήκατε πάνω στο τρένο. Και μου λέει ένας ακροατής εδώ, είναι βέβαιη η κυρία Τσαγγλή? Μήπως πρέπει να πάρει και καμιά βεβαίωση ότι ήταν πάνω στο τρένο, γιατί αύριο, μεθαύριο μπορεί να τις πούνε εμείς που το ξέρουμε ότι ήσασταν στο τρένο. Καταλάβατε? Ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια πάντα λάμπει στο τέλος. Τα στοιχεία είναι τόσο πολλά. Δηλαδή υπάρχουν τόσες μαρτυρίες. Πλέον έχουμε τόσους ειδικούς. Όσο και να θέλουν να σκεπάσουν την αλήθεια, για να τελειώσω τη φράση που ξεκίνησα πριν, έτσι, για την ελεγχόμενη κοινωνία που δαιμονοποιεί το σκεπτικισμό και τη διαφορετική άποψη συνωμοσία. Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο για το status quo από ένα μυαλό που τολμά να σκέφτεται ανεξάρτητα. Και εμείς δεν μιλάμε με κάποιες θεωρίες ή κάποιες φιλοσοφίες. Γι' αυτό έχουμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, γι' αυτό έχουμε προσλάβει ειδικούς, επιστήμονες. Νομίζω ότι πλέον τα στοιχεία είναι τόσο πολλά που μπορεί να χειραγωγούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο καιρό, τώρα είδα ότι πήραν και καινούργιες επιδοτήσεις. Στο τέλος όμως πιστεύω ότι η αλήθεια θα φανεί.
εμφανής. Γιατί είμαστε και πολλοί, δηλαδή είναι 180 τραυματίες, με 57 οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους. Είναι τόσο μεγάλη η ζημιά που έχει προκληθεί, το κακό, το έγκλημα, και είναι τόσο αποφασισμένοι οι άνθρωποι, που όλα αυτά που λένε τόσο καιρό και μας πληγώνουν και μας τραυματίζουν ξανά και ξανά, θα γυρίσουν μπούμεραγκ. Έτσι πιστεύω. Στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει. Εγώ, κυρία Τσαγκλή, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα σας φέρω σε επαφή με τον τεχνικό εμπειρογνώμονα σε θέματα πυρκαγιών και έκρηξης που εθελοντικά ο άνθρωπος προσφέρει τις υπηρεσίες, τον κύριο Κοκοτσάκη. Εκεί προφανώς έχετε να πείτε πολύ περισσότερα από όσα λέγονται. Το ξέρετε, κύριο Κοκοτσάκη, αν δεν κάνω λάθος, συμπεριλαμβάνεται και εμένα στους. Το γνωρίζω. Ναι, ναι, ναι. Συνεργάζεται στην οικογένεια. Ναι, 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 ναι. Βεβαίως. Ωραία. Είναι δική μου δέσμευση αυτή. Έχω και την έκθεση του. Είναι καλό ναι. Κουράγιο, κυρία Τσαγκλή, και στο προσωπικό Γολγοθά και σε όλον αυτό το Γολγοθά. Και εγώ είμαι της άποψης ότι το οφείλουμε και στους νεκρούς και στους τραυματίες και στο κράτος δικαίου σε αυτή τη ρουφιάνα τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα προς το παρόν. Καλημέρα.